Θέλω να πάμε λίγο στο οροπέδιο Λασιθίου. Θέλω να πάμε λίγο στο όρος Δίκτυ. Έχει υπαχθεί βέβαια στο καθεστώς των λεγόμενων και ως απάτη των βουνών και υπάρχει μια συγκεκριμένη ατζέντα με φόντο βέβαια και την προεκλογική περίοδο που διανύουμε από την Δημοτική Αρχή προκειμένου από τη μία να προστατευθεί η οροσειρά της Δίκτυς λεγόμενη και από την άλλη βέβαια να αναδειχθεί το κάλος. Έχουμε και μία παρουσίαση, Εύη. Να δούμε ποια είναι αυτά τα απάτητα βουνά, ναι. Γιατί έχουμε δύο σημεία, έτσι, δύο πινέζες στο χάρτη της Κρήτης. Σωστά. Με τα Λευκά Όρη βεβαίως, στην περιφερειακή είναι τα στα Χανιά. Χανίων και πιάνουν και το Ρέθυμνο. Σαμοθράκη, Σαός, Σμόλικας, Τύμφη, τα Ήγετος βεβαίως, εκεί ανάμεσα σε Λακωνία και Μεσσηνία. Στον νομό Τρικάλων, Χατζή, Άγραφα, Νομή Καρπενησίου, με συγχωρείτε, και Καρδίτσας, το Μέναλο και βεβαίως τελευταία προσθήκη που είδαμε φέτος το 2023 ήταν και το όρος Δίκτυ στον νομό Λασιθίου. Μάλιστα. Πάμε στον Δήμαρχο, τον κύριο Γιάννη Στεφανάκη. Δήμαρχε, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, σε εσάς και στους τηλεθεατές του Crete TV. Για πείτε μας λίγο, έχετε μια συγκεκριμένη ατζέντα, συγκεκριμένα αιτήματα για ένα θέμα που αφορά το Δήμο σας και απευθύνεστε μάλιστα και στους υποψηφίους με φόντο τις εκλογές. Μιλάμε για το όρος Δίκτυ, για την οροσειρά, μιλάμε για το καθεστώς των απάτητων βουνών. Ωστόσο, θέλετε να παραμείνουν απάτητα και στην πράξη και όχι μόνο στα λόγια και σε ένα χαρτί. Ναι, ακριβώς. Καταρχήν χαιρετίζουμε την ένταξη του μυθικού όρους του Δία, του όρους Δίκτυ. Στο θεσμό των απάτητων βουνών είναι κάτι πολύ σημαντικό και σημειολογικό για την περιοχή μας και για την προστασία της Λωρίδας και της Πανίδας περιοχής και των ενδυμικών πτηνών που έχουμε και είχαμε και πρόσφατα και Παναγιωτόπουλη την επίσκεψη του Πελαργού, αν θυμάστε πριν. Σωστά, από δύο χρόνια βέβαια. Μας επισκέφθηκαν οι Πελαργοί που φωλιάσαν πάνω στους ανεμόμυλους. Ένα εντελώς σημειολογικό και συμβολικό για μας γεγονός, το οποίο μας χαροποίησε. Τώρα, πέρα από τα απάτητα βουνά, τα οποία αφορούν όμως το νότιο κομμάτι του όρους Δίκτυ, η απόφαση και του Δημοτικού Συμβουλίου ομόφωνη και της Περιφέρειας Κρήτης, του Περιφερειακού Συμβουλίου πάλι ομόφωνη, αναφέρεται στην προστασία του συνόλου των περιοχών που είναι περιοχές Natura 2000. Είναι προστατευόμενες περιοχές από το θεσμό της Natura 2000. Και το Natura 2000 για τους τηλεθεατές είναι η προστασία, η ευρωπαϊκή προστασία περιοχών με ιδιαίτερο πλούτο όσον αφορά τη φύση, να το πούμε έτσι γενικά. Επίσης, η περιοχή μας είναι περιοχή προστατευόμενη ως περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλους και το κομμάτι λοιπόν με τα απάτητα βουνά αφορά το νότιο κομμάτι της Δίκτυς. Δεν αφορά όμως το υπόλοιπο κομμάτι. Και δυστυχώς είχαμε μια εξέλιξη τώρα τέλος του Απρίλη. Δόθη η άδεια προς την εταιρεία η οποία θα εγκαταστήσει ανεμογεννήτριες, δόθηκε άδεια στην πλάτη, στην κοινότητα της πλάτης, πάνω στην κορυφή όπου βρίσκεται το εκκλησάκι του Αγίου Πνεύματος, να τοποθετηθεί ένας ανεμολογικός ιστός, ο οποίος θα μετρήσει τον αέρα και θα δει σε ποιο σημείο ακριβώς θα τοποθετηθούν οι ανεμογεννήτριες. Εμείς είμαστε ενάντια στην τοποθέτηση των γιγάντιων ανεμογεννητριών και ως περιοχή Natura και ιδιαίτερο φυσικού κάλους, αλλά αντιπροτείνουμε τους μικρούς ανεμόμυλους του Λασιθίου που τους έχουμε μετατρέψει σε μηχανές παραγωγής ενέργειας, διατηρώντας όμως το πολιτιστικό τοπίο και την πολιτιστική εικόνα. Άρα, οφείλει και η πολιτεία και η Εθνική Αρχή Ενέργειας και όλοι οι φορείς να δουν αυτό το μοντέλο το οποίο προτάσουμε μαζί με την Περιφέρεια και το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και το οποίο τοποθετούμε το επόμενο διάστημα στο οροπέδιο Λασιθίου και βάσει αυτού του μοντέλου να κινηθούν για την παραγωγή ενέργειας. Δεν είπαμε να μην παράγουμε ενέργεια από τον άνεμο, άλλωστε το οροπέδιο Λασιθίου ήταν το πρώτο που επένδυσε στον άνεμο με τους ανεμόμυλους παραδοσιακούς που έχουμε για πάνω από 100 χρόνια. Άρα και το πρώτο μεγαλύτερο ελληνικό πάρκο. Αλλά αυτό που προτείνουμε είναι όχι γιγάντιες επενδύσεις, όχι τεράστιες ανεμογεννήτριες στις κορυφές μας. Εμείς αντιπροτείνουμε την ανεμογεννήτρια αυτή που επιθυμούμε εμείς. Και επιτέλους θα πρέπει η τοπική αυτοδιοίκηση να ακούγεται και να προβλέπεται, να έχει σύμφωνη γνώμη, να έχει λόγο σε όλα αυτά. Δεν μπορεί να γίνονται γιγαντιές επενδύσεις χωρίς καν να λαμβάνεται η γνώμη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε αυτό είμαστε μαζί με όλους τους φορείς, με τον Ορειβατικό Σύλλογο Λασιθίου, με όλους τους πολιτικούς συλλόγους, με την κοινότητα, την ίδια την κοινότητα. Δόθηκε ψήφισμα πρόσφατα από το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνο ξανά. Δεν θα επιτρέψουμε να γίνει ούτε καν αυτή η τοποθέτηση των 500 τετραγωνικά μπετό στην κορυφή του βουνού για να τοποθετηθεί εκεί πέρα ο ανεμολογικός ιστός.
Εγώ κρατάω αυτό που λέτε, ότι ναι, μεν αρνούμαστε, αλλά προτείνεται και μια άλλη λύση, για να μπορέσετε δηλαδή να υπάρξει μια μέση κατάσταση στην υπάρχουσα, έτσι, στο αυτό το πρόβλημα το οποίο από την πλευρά σας αναγνωρίζετε. Αλλά και οι άνθρωποι, είδαμε όπως αναφέρατε και εσείς στη σχετική έτσι, ανακοίνωση του ΕΟΣ, άνθρωποι οι οποίοι έχουν αγαπήσει πολύ αυτόν τον τόπο και θέλουν να τον προστατεύσουν όσο γίνεται με το δικό τους τρόπο. Ακριβώς. Και συστατευόμαστε όλοι οι φορείς μαζί. Βέβαια, ο Λασιθίου, ο Ρηματικός Σύλλογος του Νομού Λασιθίου πρωτοστατεί σε αυτό και ο Δήμος και η Περιφέρεια. Συστατευόμαστε και δεν θα επιτρέψουμε αυτού του είδους τις επενδύσεις. Δεν μπορεί να είμαστε η μπαταρία της Ευρώπης. Όχι. Επιλέγουμε να έχουμε τις δικές μας ανεμογεννήτριες σε ανθρώπινη κλίμακα, όπως ακριβώς ήταν οι 10.000 ανεμόμυλοι πριν από 40 χρόνια στο οροπέδιο Λασιθίου, και αυτό να το επωφελείται δημοκρατικά όμως η τοπική κοινωνία, η κάτοικη. Αυτό. Αναφορικά με το γενικότερο σχεδιασμό ανάδειξης των απάτητων βουνών σας, τι περιλαμβάνει αυτός ο σχεδιασμός, μεταξύ άλλων, Δημαρχέ? Είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία, η οποία συνδυάζει το μυθολογικό κομμάτι αλλά και την υπέροχη φύση της περιοχής. Ξεκινήσαμε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο με πρωτοστάτη το Πολιτιστικό Σύλλογο Τζενιάδων για να γίνει μια πολύ ωραία δραστηριότητα, το πρώτο φεστιβάλ στο Σπήλαιο Κρόνιο, που είχε και διαδρομές 14,5 χιλιόμετρων, ορεινή διαδρομή από κορυφή σε κορυφή, γύρω-γύρω περιμετρικά στο οροπέδιο Λασιθίου, από το οροπέδιο της Νίδας, από το όρος Ελένα, στο Τζενιάδο, και μια πολύ ωραία διοργάνωση, ένα διήμερο εκπληκτικό, φυσιολογικό, αφιερωμένο στο σπήλαιο τραπέζα στο Τζενιάδο. Και θα κάνουμε και άλλες εκδηλώσεις και τον Ιούνιο. Προετοιμάζουμε ωραίες εκδηλώσεις και σε άλλες περιοχές. Τώρα σας μιλάω από το Μουσείο της Ακροπόλεως, βρίσκομαι στην Αθήνα. Βγαίνω ζωντανά από το Μουσείο της Ακροπόλεως. Είχαμε συνάντηση με τον κύριο Σταμπολίδη, τον Γενικό Διευθυντή του Μουσείου. Ετοιμάζουμε μια πολύ ωραία εκδήλωση για τον Ιούνιο, πάλι με στόχευση στον πολιτισμό και τη φύση. Δημάρχε. Πρέπει να έχει και πολύ κόσμο, γιατί αύριο έχουμε και τη Διεθνή Μέρα των Μουσείων, οπότε έχουν έτσι την τιμητική τους αυτές τις μέρες τα μουσεία σε όλη ακριβώς, τη χώρα. Ακριβώς, ακριβώς. Δήμαρχε, χαιρετισμούς, να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε θερμά.